υπόλοιπη ζωή τη Ζένια Μπονάτσου. Ζένια, έφτασε η ώρα για την πρώτη σου τηλεοπτική συνέντευξη. Η πρώτη μου τηλεοπτική συνέντευξη. Σχετικό είναι το πρώτο. Πρώτη ατομική. Ναι, ναι. ναι. Υπάρχει ναι. κάποιο λόγο αυτή τη φορά που κάνω μια συνέντευξη, γιατί ξεκινάω το πρώτο μου επαγγελματικό βήμα. Οπότε έχω να πω κάποια πράγματα πλέον. Και πόσο στα λόγια σου επίση φαίνεται η ηλικία σου, πόσο υπάρχει αυτό ο ωραίο ενθουσιασμό αυτή τη ηλικία, η οποία η ηλικία είναι: 21. Του χρόνου, χτυποκάρδια στο φρανείο, ναι. είσαι μία από τι μαθήτριε τη Λίζα τη Πετροβασίλη. Ναι, βεβαίω. Πώ <σχε> έγινε η προσέγγιση, πέρασε οντισιόν, πώ τον πήρε το ρόλο. Πέρασε από audition. δεν το περίμενα και εγώ να σα πω την αλήθεια. Τι κουβαλούσε και κουβαλά περισσότερο, κουβαλά τον μπαμπά Βλάση ή κουβαλά τη γιαγιά ζωή περισσότερο θεωρεί. Λοιπόν, ε, νομίζω ότι κουβαλάκα από τα δύο. Ε, γιατί και οι δύο ήταν δυνατέ προσωπικότητε. Τι σου λείπει περισσότερο από τη ζωή, Από τη γιαγιά, καταρχά, λείπει η παρουσία τη στο σπίτι. Όλη η εικόνα, όλη η παρουσία. Το τι ήταν στο δωμάτιό τη, το ότι έφτιαχνε τα σκουλαρίκια τη στο σαλόνι. Τρελανόμουν με τη μυρωδιά τη πάρα πολύ. Τι, τι? μυρωδιά? Ε? Δεν, δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι. Είναι η μυρωδιά. Η μυρωδιά το αρώμα τη ήταν. Ήτανε, η κρέμ. Έβαζε, επειδή έβαζε κρέμα μετά το μπάνιο, μύριζαν όλα τη τα ρούχα. Έχω κάποια ρούχα ακόμα που δεν τα έχω πλύνει δικά τη και τα μυρίζω. Στενοχωρήθηκε περισσότερο που έχασε τη γιαγιά ζωή ή στενοχωρήθηκε περισσότερο που είδε τη μαμά Μάρθα να χάνει τη μητέρα τη. Νομίζω ότι στενοχωρήθηκα πιο πολύ για τη μάνα μου γιατί έχασε τη γη κατά τα πόδια τη. Πώ είναι σήμερα η Μάρθα, Εγώ την έχω γνωρίσει και είναι ένα πολύ ευαίσθητο πλάσμα. Καμαρώνει για σένα. Πιστεύω πω ναι. <laughs> <laughs> ναι, από ό,τι μου έχει πει δηλαδή, με καμαρώνει. Ε, χαίρεται για μένα, έχει πολύ άγχο για μένα. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι η μόνη που είναι δίπλα μου και αγωνιά για μένα. Μένετε μαζί σήμερα με τη Μάρθα. Όχι. Η μάνα μου μένει στο πορτοράφτι. Έχει μείνει στο πορτοράφτι. Καλά. Πώ μένει στο πορτοράφτι, δεν πουλήθηκε ποτέ αυτό το σπίτι, όπω διαβάσαμε. Όχι, δεν έχει πουληθεί το σπίτι σε κανέναν ρώσο, δεν έχει γίνει καμιά τέτοια. Αλήθεια, είναι, είναι ψέματα όλα αυτά. Ναι. Είναι, έχουν γραφτεί διάφορα και διάφορα έργα. Ωραία. Η μάνα μου όμω μένει εκεί μέχρι να πουληθεί το σπίτι. Είναι εκεί δηλαδή μόνιμο κάτοικο. Ο παππούς μου έχει επιλέξει να φύγει να πάει στο πατρικό του, στην ηροδό του. Και εγώ μένω πλέον στο κολονάκι. Είναι καλά. Προσπαθεί να είναι καλά. Είναι πολύ ψύχρεμη και έχει πολύ υπομονή, κάτι το οποίο εγώ δεν έχω, α πούμε. Τη βγάζω το καπέλο. Δηλαδή είναι στρατιώτη στον πόλεμο, κανονικά, χωρί όπλα. Πώ βλέπει το γεγονό ότι ο, ο παππού Αλέξανδρο έχει αποφασίσει να προχωρήσει τη ζωή του, είναι σε μία σχέση και ακούγονται διάφορο ότι μπορεί να το επισημοποιήσει κιόλα. Τι να σου πω εγώ τώρα... Καθένας να σου πω ότι κάνει τι κάνει, ό,τι θέλει... Να το πω... Να μην το πω βασικά. Δεν θα το πω. Ε, κάπου κάπου νομίζω ότι υπάρχουν και κάποια όρια σε κάποιες καταστάσεις και μερικές φορές είναι και... Όχι θέμα το τι κάνεις, το πώς το δείχνει. είναι θέμα σεβασμού προς κάποιες καταστάσεις που συνέβησαν πρόσφατα. Οπότε κατά τη γνώμη μου και να θες να κάνεις αυτή την κίνηση και το επόμενο βήμα, το κάνεις λίγο πιο ήπια και λίγο πιο ήσυχα, θα έλεγα. Δηλαδή, δεν χρειαζόταν τόσο ντόρος για όλη αυτή την κατάσταση μετά από το θάνατο της γιαγιάς μου. Δεν είσαι σε επικοινωνία με τον παππού σου για το συγκεκριμένο θέμα. Όχι. Όχι. Απόσταση. Ναι. Και ούτε θα ήθελα κιόλα να ε, συζητήσω για αυτό το θέμα. Άλλα στηρίγματα δεν υπάρχουν στη ζωή, δηλαδή εκτό από σένα και την, και την Μάρθα. Βοήθεια μπορεί να χρειαζόμαστε σε κάποια θέματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το παλεύουμε για να το προσπαθήσουμε μόνοι μα. Από εκεί και πέρα, αυτό που σου, λέω, σου είπα και πριν, ότι αν κάποιο από μόνο του δεν δίνει τη βοήθεια, δεν μπορεί να, να το ζητήσει και να το επιβάλλει, α πούμε. Και όλο αυτό τη ε, ε, στήχησε πολύ, α πούμε, για να καταλάβει. Μάζευε συνέχεια όλο το σπίτι, όλο το σπίτι γιατί νόμιζε ότι φροντίζει τη μάνα τη. Ήταν καθαρό το σπίτι, εγώ πήγαινα να τη δω και με το που πήγαινα την έπαιρνε ταραχή. Αμέσω όλο το σπίτι γύρω, 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 γύρω με τη σκούπα, με το ένα, με το άλλο, να πλύνει, να κάνει, να ράνει, με το σκυλί. Τη λέω, «Μαμά κάτσε λίγο κάτω να, να κάτσει, να ρεμίσει. Δεν μπορώ, μου λέει. Τη λέω, Τι δεν μπορεί. Κάτσε λίγο να ρεμίσει. Γιατί στο είπα ότι ήσουν σαν να ότι ήταν η μάνα σου, επειδή Προφανώ ήταν στο σπίτι αυτό η γιαγιά, οπότε η παρουσία τη ήταν αισθητή. Ε, και νόμιζε ότι φρόντιζε τη μάνα τη με το να καθαρίζει συνέχεια το σπίτι και να το φροντίζει. Παιδιά, ούτε άτομο